Έχεις κάτι άλλο να αποκαλύψεις? Βεβαίως, τη μεγάλη τραγελαφική αποκάλυψη. Αυτό περιμένουμε. Που κρύφτηκε στους θάμνους για να ακούσει τι λένε οι συμπαίκτες της. Μιλώ για την Ελευθερία Ελευθερίου. Η οποία, βεβαίως, υπάρχει ένα μέρος όπου κάθε παίκτης πηγαίνει κάθεται και κάνει τα κιού τα λεγόμενα. Δηλαδή δίνει, καλή ώρα όπως εδώ, δίνει συνεντεύξεις στους δημοσιογράφους του Survivor και απαντά σε διάφορα ερωτήματα. Σε μία πρασινάδα λοιπόν από αυτές έχει κρυφτεί η Ελευθερία Ελευθερίου πίσω στο βάθος και ακούει όλες τις προσωπικές συνεντεύξεις των παικτών, γιατί συζητούν για το τι έγινε μετά το συμβούλιο. Κάθεται κρυφακούει και τη στιγμή που είναι ο Μαρτίκας, η κάμερα την καταγράφει. Αυτό που σας λέω θα το δούμε. Ελπίζω και εύχομαι, γιατί δεν κάνω εγώ το τελικό μοντάζ. Κρυφακούει για να ξέρει τι λένε οι υπόλοιποι για αυτήν. Ορισμός στρατηγικής αυτό δηλαδή. Ορισμός της στρατηγικής. Τι λες ρε Νίκο. Αυτό δεν είναι στρατηγική. Να θες να ακούς και να κινηθείς ανάλογα. Δεν είναι στρατηγική. Εντάξει, και ο Μπάρτης που κυνηγά όλους από πίσω να δει τι κάνουν. Δεν κρύβεται. Και τέλος πάντων... Κυνηγάει τον κόσμο από πίσω, η ίδια λογική είναι. Αυτό δεν είναι παράνομο να συμβαίνει στο παιχνίδι όμως. Όχι, να όχι. Ο ένας παρακολουθεί τον άλλον. Ναι, αυτά είναι στρατηγική. Όλα είναι στρατηγική. Και ο Σπύρος Μαρτίκας στρατηγική έχει. Το πόσο είναι θεμητό ή αθέμητο αυτό που κάνει επαφείται στο πόσο έχει να κάνει με τη δική σου ηθική. Είτε συμπαθεί ένα παίκτη είτε όχι. Εγώ όλα δεν κατάλαβα τι είπε η Ελευθερία στο Στάθη. Και όταν σηκώθηκε μπήκε... και έφυγε ένα άνθρωπο ο οποίο έχει νικήσει ένα survivor. Ήταν ο νικητής. Όταν μπήκε, του είπε: έχει χαιρετίσματα, αγάπη, αγκαλιέ. Από τη σύντροφό σου. Και όταν έγινε αυτό το σκηνικό που δείξαμε και είπαμε, πήγε και του είπε: άκουσα να σου πω, ούτε χαιρετίσματα έχεις, ούτε τίποτα. Η σύντροφό σου ούτε σε σκέφτεται, είναι όλη τη μέρα έξω και δεν ξέρω και με ποιους είναι έξω. Τα ψέματα της Ελευθερίας. Ψέματα. Τι να πω. Εγώ θα πω. Εγώ τι να πω, τίποτα δεν έχω να πω. Όταν να πω, το είπα, Νίκο μου.